Κύριε Συντιχάκη, καταρχάς να σας ευχηθώ και καλή επιτυχία, μιας και έχει ανακοινωθεί θα είστε και υποψήφιος περιφερειάρχης στην Κρήτη. Θα προσπαθήσω με την απάντησή μου, θα καταθέσω και κάποια στοιχεία τα οποία θέλω να ελπίζω ότι θα είναι χρήσιμα και για σας και για την δουλειά την οποία θα κάνετε και εν όψη των περιφερειακών εκλογών. Πράγματι, το τελευταίο διάστημα είχαμε στις περιοχές οποίες αναφέρατε, στις περιφερειακές ενότητες που αναφερθήκατε, μεγάλες καταστροφές. Εγώ θα έλεγα, το έχω ξαναπεί και στη Βουλή, σε αντίστοιχη ερώτηση, ότι αυτό το οποίο πρέπει να συζητάμε σε τέτοιες περιπτώσεις είναι οι δύο κλίμακες παρέμβασης. Η πρόληψη και η αντιμετώπιση. Εμείς, όπως αντιλαμβάνεστε, ως Υπουργείο Εσωτερικών, κυρίως είμαστε επιφορτισμένοι με το δεύτερο, με την έγκαιρη δηλαδή αντιμετώπιση όταν προκαλείται ένα τέτοιο φαινόμενο. Θα σας πω όμως και κάποια πράγματα που έχουμε κάνει σε σχέση με την πρόληψη, σε σχέση με παρεμβάσεις οι οποίες θα βοηθήσουν στο να μπορούν τοπικές κοινωνίες να είναι πιο καλά προετοιμασμένες για να αντιμετωπίσουν τέτοια φαινόμενα. Είπατε όμως, μιλήσατε και για έγγραφα του Υπουργείου, μιλήσατε και για την ανάγκη αποζημιώσεων, που πράγματι προφανώς πρέπει να δοθούν αποζημιώσεις, και βεβαίως το Υπουργείο Εσωτερικών, επιτρέψω να το πω αυτό, δεν μπορεί να παρέμβει στο ποιος δρόμος θα ανοίξει, ποιος δρόμος δεν θα ανοίξει. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα τα λύσει η τοπική αυτοδιοίκηση, θα τα λύσει ο οικείος Δήμος και η Περιφέρεια. Αυτό το οποίο εμείς οφείλουμε να κάνουμε ως προς την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων είναι πάρα πολύ γρήγορα να ανταποκριθούμε στα αιτήματα της αυτοδιοίκησης και στην παροχή χρηματοδότησης εκεί που χρειάζεται. Και πράγματι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, κύριε Συντιχάκη, αυτό ακριβώς έγινε. Και θα μιλήσω με στοιχεία. Θα σας πω λοιπόν ότι από τα τελευταία φαινόμενα που είχαμε, σε ελάχιστα 24 ώρα προχωρήσαμε στην παροχή έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων που κρίθηκαν απαραίτητες για την αποκατάσταση βασικών υποδομών, βασικές υποδομές, οι οποίες βεβαίως θα τις αποκαταστήσει η αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, στις συγκεκριμένες περιοχές. Πιο συγκεκριμένα, στις 8 Δευτέρου αποδόθηκαν στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνης ποσό ύψους 120.000 ευρώ. 18 Δευτέρου, στο Δήμο Πλατανιά Χανίων, που εκεί πράγματι είχαμε και πολύ μεγάλη καταστροφή, όπως πληροφορήθηκα, μιας και μίλησα και με τους τοπικούς παράγοντες, ποσό ύψους 600.000 ευρώ. 18 Δευτέρου, πριν από λίγες μέρες, μέσα στη βδομάδα που διανύουμε. 21 Δευτέρου, Δήμος Κισάμου Χανίων, ποσό ύψους 500.000 ευρώ. Επίσης, 21 Δευτέρου, μόλις χθες δηλαδή, κατατέθηκε σχετικό αίτημα και από τον Δήμο Καντάνου Σελήνου Χανίων, σας πληροφορώ, και βεβαίως και αυτό, όπως και τα προηγούμενα, θα εξεταστεί πάρα πολύ γρήγορα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου μας. Συνολικά, να σας ενημερώσω ότι για τις περιφερειακές ενότητες Χανίων, Ρεθύμνης και Ηρακλείου, μόνο μέσα στο 2019, δηλαδή σε λιγότερο από δύο μήνες, έχουν δοθεί για την αποκατάσταση υποδομών από θεομηνίες ποσά που φτάνουν στα 2.060.000 ευρώ. Για να έχετε και μία αίσθηση των μεγεθών, το αντίστοιχο ποσό το 2017 για το σύνολο της χρονιάς ήταν 2.460.000 για τις συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες και για το 2018 3.430.000 ευρώ. Ήδη δηλαδή σε λιγότερο από δύο μήνες, γιατί βεβαίως δυστυχώς είχαμε και αυτά τα ακραία φαινόμενα τις τελευταίες ημέρες, έχουμε προχωρήσει σε αυτές τις χρηματοδοτήσεις. Θα καταθέσω στα πρακτικά και τον σχετικό πίνακα για να δείτε αναλυτικά και αναδήμο, αλλά και περιφερειακή ενότητα, ποιες είναι αυτές οι χρηματοδοτήσεις οι οποίες έχουν δοθεί και το 2017 και το 2018 και ήδη τους πρώτους μήνες του 2019. Συνακόλουθα με αυτό, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων λειψιδρίας που προκλήθηκαν ή και επιδεινώθηκαν από αυτές τις φυσικές καταστροφές, αποδόθηκαν στις 19 Δευτέρου, πριν από τρεις μέρες δηλαδή, στο Δήμο Αμαρίου Ρεθύμνης ποσό ύψους 200.000 ευρώ και στο Δήμο Αποκορώνου Χανίων ποσό 130.000 ευρώ. Θα τα δώσουμε αυτά τα στοιχεία λοιπόν και πάλι για να τα έχετε στη διάθεσή σας. Είναι πλήρη στοιχεία για το τι ακριβώς έχει δοθεί από χρηματοδοτήσεις. Επαναλαμβάνω και πάλι για την αντιμετώπιση, για την αποκατάσταση. Πριν φύγετε να τα καταθέσετε στα πρακτικά για να μπορέσει να τα πάρει ο κ. Συντιχάκης. Βεβαίως, τα έχω εδώ για να τα καταθέσουμε στα πρακτικά. Μιλήσαμε όμως για την πρόληψη. Και εδώ επιτρέψτε μου να πω, επειδή και χθες κάναμε κάποιες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών για τα προγράμματα Φιλόδημος, τα οποία γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά ότι απευθύνονται στους φορείς αυτοδιοίκησης, κυρίως στους Δήμους. Χθες λοιπόν
Ανακοινώσαμε ότι ξεπεράσαμε σε προϋπολογισμό των προγραμμάτων αυτών, κυρίως για έργα τοπικών υποδομών, τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι, θεωρώ, μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, μιας και μέσα σε 7 μήνες από την έναρξη των προγραμμάτων φτάσαμε σε αυτό το πολύ υψηλό ποσό. Κυρίως αφορά, επαναλαμβάνω και πάλι, έργα ίδρυυσης, αποχέτευσης και ξεκινήσαμε και τα έργα τα αντιπλημμυρικά, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για περιοχές σε όλη τη χώρα, όπως βεβαίως και στην Κρήτη, εκεί που υπάρχουν πολύ σημαντικά προβλήματα, με έργα τα οποία, επιτρέψτε μου να το πω, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε πολλές περιοχές της χώρας μας. Συγκεκριμένα για την περιοχή την οποία συζητάμε, θα το καταθέσω και αυτό σε σχετικό πίνακα, δεν χρειάζεται να το σημειώνετε. Στον άξονα υποδομών ίδρυυσης έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Φιλόδημος από τους Δήμους των Περιφερειακών Ενωτήτων Χανίων, Ρεθύμνης και Ηρακλείου έργα συνολικού προϋπολογισμού 45 εκατομμύρια ευρώ. Στον άξονα υποδομών αποχέτευσης έχουν ενταχθεί στις ίδιες περιφερειακές ενότητες έργα με προϋπολογισμό 37 εκατομμύρια ευρώ και στον άξονα υποδομών αγροτικής οδοποιίας έργα με προϋπολογισμό περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ ξεκίνησε και το πρόγραμμα για την αντιπλημμυρική προστασία και περιμένουμε και με την ευκαιρία της σημερινής σας επερώτησης απευθύνω και κάλεσμα και προς τους Δήμους, ήδη έχουμε στείλει και σχετική εγκύκλιο, για να καταθέσουν τις προτάσεις τους για το πρόγραμμα αντιπλημμυρικής προστασίας.